Συγκεντρωθήκαμε πάλι σήμερα για το γνωστό θέμα των απαρμάτων στην υπομονησία του Αγίου Βασίλειου. Βέβαια, η συμμετοχή από την πλευρά μου δεν είναι αυτή που ελπίζαμε να είναι. Θα αναφέρουμε τι νέα έχουμε εμείς και τι προτάσεις υπάρχουν για περαιτέρω ενέργειες. Καταρχήν, να αναφέρουμε για τη γνωστή απόφαση καινούργια πλέον, αφού τα προηγούμενα τα έχουμε συζητήσει πάλι αρκετές φορές. Η καινούργια απόφαση είναι για την κοπή των δέντρων. Τι άποψη έχουμε στο Συμβουλίο. Τάκη, κάνε μια ενημέρωση γιατί είναι και άποψη. Δεν το ξέρει προηγούμενο, εντάξει. Θα σα αναφερθούμε και στα προηγούμενα. Γνωρίζουμε ότι είχε πάρει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 150, η οποία έλεγε ότι πρέπει να βρούμε μια τοποθεσία για να υπάρξει αποθήκευση των απορριμμάτων μέχρι να μεταφερθούν σε κάποιο χώρο είτε ξένο είτε και δικό μας, δηλαδή αν δημιουργηθεί μια μόνιμη λύση. Μετά από την 150 βγήκε μια άλλη απόφαση 152 που όριζε την περιοχή του Αγίου Βασίλειου για την εναπόθεση των απορριμμάτων. Για την 150 ήδη ασκήθηκαν κάποιες συνιστάσεις, κρίθηκε ήδη παράνομη. Την 152 ήδη έχουν γίνει τρεις συνιστάσεις και περιμένουμε στην Παρασκευή. Ναι. Με ενημέρωσαν ώστε να σκεφτεί την ερχόμενη ότι θα έχει συζητηθεί και αυτή. Ο Δήμος δηλαδή ήδη έχει στείλει τις απόψεις του και ώστε την Παρασκευή θα συζητηθεί. Επιπλέον έχουμε μια αυτοψία που έγινε στην περιοχή του Αγίου Βασίλειου μετά από κάποιες αναφορές που έγιναν, δύο συγκεκριμένα αναφορές που έγιναν στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Η αυτοψία έδειξε ότι ήδη υπάρχει μόλυνση στην οικία. Και περιμένουμε την επιβολή προστίου από την περιφέρεια. Για τα θέματα αυτά είναι ενημέρωση και εισαγγελέας. Ενδεχομένως περιμένουμε και κάποιες συνέργειες αφού βγήκε η απόφαση επιβολής προστίου. Επιπλέον η πυροσβεστική είχε κάνει μια αναφορά η οποία έχει στείλει στον εισαγγελέα από την ΟΕΠΗ. Και γι' αυτό πάλι περιμένουμε, ίσως και γι' αυτό, εξ αφορμής αυτού δηλαδή, βγήκε και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έλεγε για την κοπή των δέντρων σε έκταση περίπου 5 στρεμμάτων. Αυτά έχουμε αυτή προς το παρόν και θέλουμε να ξεκινήσουμε κάποιες κινήσεις για την κοπή των δέντρων, αν και υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα, συγκεκριμένα του ΣΑΟ την περασμένη εβδομάδα, μετά από μια συνάντηση που είχε κάποια επιτροπή από τον ΣΑΟ με τον Δήμαρχο, αναφέρθηκε στον τύπο ότι ο Δήμαρχος δεν θα κόψει ούτε ένα δέντρο. Δεσμεύτηκε δηλαδή. Αυτό θα πάει βέβαια στην πορεία. Όσον αφορά τώρα την εναπόθεση των απορριμμάτων, είχαν γίνει κάποιες μηνύσεις, δηλαδή συγκεκριμένα μία μήνυση από εμένα προς τον Δήμαρχο και κάποιους υπευθύνους του Δήμου εκεί για την αναπόθεση, ότι είναι παράνομη ενέργεια αυτή. Και αντίστοιχα ο Δήμαρχος με μήνυσε εμένα για παράνομη βία τέλος πάντων, επειδή προσπάθησα να εμποδίσω την αναπόθεση των απορριμμάτων εκεί. Η υπόθεση αυτή εξαιρετικά δεν πήγε σε αυτόφορη διαδικασία και περιμένουμε να ολοκληρωθεί στο άμεσο μέλλον. Δεσμεύτηκε όμως κατά την υποβολή των μηνύσεων εκείνη τη μέρα στο αστυνομικό τμήμα μπροστά στον διοικητή ότι 20 Μαΐου δεν θα υπάρχει ούτε κιλό σκουπιδιού επάνω στον Άγιο Βάσιο. Σε μια αυτοψία που κάναμε την περασμένη Τετάρτη, βέβαια, εμείς τρία άτομα μάλλον από την Επιτροπή, είδαμε ότι αυτό είναι με το ρυθμό που παίρνουν από εκεί τα απορρίμματα, είναι αδύνατο. Και θα κάνουμε και μια αυτοψία στις 20 του μήνα πάλι, να δούμε τι έχει γίνει με τη δέσμευση του Δημάρχου. Βγάλαμε κάποιες ανακοινώσεις στο Δήμο, που αναφέρουμε ότι είναι δύσκολο να υλοποιηθεί η δέσμευση αυτή. Εμείς λοιπόν θεωρούμε με βάση τα έγγραφα όλων των υπηρεσιών και των επιτροπών αλλά και τις απλές γνώσεις που έχουμε όλοι μας για την προστασία του περιβάλλοντος ότι αυτή η ενέργεια είναι απαράδεκτη. Το να τοποθετούνται το 2015 να ανοίγουν χωματερές και να τοποθετούνται μέσα σε δάση είναι άκρως επικίνδυνο. Γι' αυτό λοιπόν και μαζευόμαστε εδώ να ενημερώνουμε για τις ενέργειες που κάνουμε, όπως είπε και ο Τάκης προηγουμένως, και για να δούμε και τις περαιτέρω ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Είναι λυπηρό. Εγώ είμαι και εκπαιδευτικός να διδάσκουμε τα παιδιά
προστασία του περιβάλλοντος, να μην πετάνε σκουπιδάκι στο δάσος και στο δρόμο και τα παραδείγματα άλλων να είναι να βιάζουν τόσους σκουπίδια μέσα στο δάσος. Πέρα από αυτό, πολλοί που δεν είναι και σήμερα παρόντες γιατί κολλείονται, επειδή είναι, εργάζονται στο πανεργατικό νοσοκομείο και μένουν εκεί πάνω στην περιοχή και δεν μπορούν να έρθουν, μένουμε και εκεί στην περιοχή και κινδυνεύει άμεσα η υγεία μας. Όλοι έχουμε μικρά παιδιά, όσοι μένουμε προς τα εκεί πάνω και βγαίνουμε τα βράδια και αναπνέουμε με μεθάνια και διοξίνες. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Θα αρχίσουμε να έχουμε μολύνσεις και ασθένειες, όπως πάει. Λοιπόν, γι' αυτό ήρθαμε και εδώ σήμερα, να δούμε και τις μετέπειτα κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε και να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Λίγο τα νερά. Δηλαδή, αυτά καρκινογόνα να κάνουν 100%. Αυτό, οι πηγές της μάνας από κάτω είναι 300 μέτρα. Τόσο καλοκαιριάζει ακόμα και δεν υπέρασες. Ο υδροφόρος ο Ρήλας θα μολυνθεί όλος. Αν κάνει και μείνει με κάποιο χρονικό διάστημα για τις βροχές που θα πάνε κάτω. Κάποιοι είναι η τέτοια, είναι η μάνα του νερού, η μάνα του νερού, το νερό, δηλαδή που πήρε ο κόσμος. Τα σπίτια μας, εμείς που μένουμε κοντά, τι θα κάνουμε, θα πεθάνουμε δηλαδή. Για να αρχίσουν οι υπόλοιποι που έχουν κάποιο καπιλά στην Τρίπολη, τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Μας βρήκανε αδύνατους και δεν μπορούμε να πάμε σαν το Λεβίδι να τους κλείσουμε. Λοιπόν, πήγαμε μια μέρα. Όχι, δεν έχουμε να μας αντικαταστήσει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Μας βρήκε παιδί, μας βρήκε ένα αδύναμο. Όπως αν πάρει κάποια φωτιά του δάσους, τότε θα πει και υπολοιπή πάθαμε. Πάθαμε το πέρα όμως έχουμε απέναντι. Ξέρουμε απέναντι τώρα. Αν πάρει φωτιά του δάσους, θα μας πλημμυρίσει η Τρίπολη. Εμείς είμαστε πραγματικά βέβαια. Η Τρίπολη θα πλημμυρίσει. Αν καεί το δάσος το καλοκαίρι, το χειμώνα, ετοιμαστείτε όλοι για πλημμύρες όπου και να είστε. Αν πάτε από τα πλήκοντα, αν δείτε πως είναι το δάσος, αν μου δώσετε καλά πόσες χιλιάδες στρέμματα είναι το δάσος και αν κάνει κάτι, πάει η Τρίπολη. Άσο που θα πήγε γύρι. Να πηγαίνουν τα παιδιά ήταν ένα χιλιόμετρο. Εύκολο. Δεν μπορεί να πάνε από παραπέρα, τα πού. Εύκολο. Ένα χιλιόμετρο. Τα θέματα των χρημάτων απλώς δεν πρέπει να το βλέπουμε στενά, ο καθένας στη γειτονιά του δηλαδή. Απλώς πρέπει να το δούμε γενικότερα, δηλαδή σαν επίλυση του προβλήματος της Τρίπολης που υφίσταται αυτή τη στιγμή. Είτε το θέλουμε είτε όχι, υπάρχει το πρόβλημα και πρέπει να δοθεί οριστική λύση. Υπάρχουν παραδείγματα και μελέτες, όσο ξέρω υπάρχουν, οι οποίες έχουν καταταχθεί προγενέστερα χρόνια και οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Το 2005, μια επιτροπή στην οποία συμμετείχα και εγώ, είχαμε επισκεφτεί το δήμαρχο τότε του Βετσιάννη και του είχαμε θέσει το θέμα των απορριμμάτων στη βάση της εναλλακτικής διαχείρισης, δηλαδή ανακύκλωση στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση κτλ. Και στο τέλος θάψιμο του τελικού υπολείμματος των δύρων. Λοιπόν, η απάντηση που πήραμε τότε ήταν ότι αυτό που λέτε είναι καλό, αλλά αργεί. Εμείς βιαζόμαστε να το λύσουμε το θέμα. Το 2005 αυτό. Φέραμε τότε μετά τον Δήμαρχο Ελευσίνας σε μια ανοιχτή συγκέντρωση για την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων ακριβώς στη βάση της ανακύκλωσης κτλ. Τέθηκε το θέμα. Δεν έγινε τίποτα. Είναι γνωστά τα ζητήματα τα οποία επακολουθήσαμε. Δεματοποιητές, πατάλι χρημάτων, οι οποίες τροφοδοτούν δεν ξέρω αν λειτουργούν ακόμα και τροφοδοτούν την Τρίπολη μέχρι πέρα από το Τρίπολη. Πού τύρουν. Πού τύρουν την προφόρηση. Υπάρχει τρόπο, υπάρχουν και ο τρεις, οι οποίες είναι στο βάθος κάτω. Λοιπόν, φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα και λέει ο Δήμος ότι εγώ θα κάνω προσωπική ανακόθηση σε ένα σημείο που την κλινέρει από πυρκαγιές, είναι το χειρότερο σημείο που μπορούσε να γίνει η ανακόθηση και ταυτόχρονα θα επιχειρήσω να κάνω στο Μεγαβούνι μία προσωπική διαχείριση για να την εντάξω στο σχέδιο διαχείρισης της περιφέρειας. Βλέπετε τέρμα παλιόγονο, έτσι. Λοιπόν, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Μεγαβουνίου έχει κατατεθεί, έχει γνωστοποιηθεί, την ξέρουμε. Είναι μία μέθοδος η οποία είναι δεν λύγει το πρόβλημα από μόνη της, είναι προσαρμοσμένη στην επιλογή τέρνα, η οποία τέρνα, της οποίας τέρνα το μέλλον είναι άδικο. Λοιπόν, εάν έτσι
χοντρικά θα πω ότι η λύση η οποία επιλέγεται στο Μεγαβούλι, που δεν ξέρουμε τελικά τι χρόνο θα πάρει, είναι ένα 10% θα κομποστοποιείται στη διαμεριαλογή στην πηγή, ένα 20% θα γίνεται ανακύκλωση, ανάκτηση ανακυκλώσεων ομιλικών και το υπόλοιπο 70% θα μπαίνει μέσα σε ειδικούς σάκους τύπου λουκάνικου, θα συμπιέζεται εκεί πέρα και θα δημιουργείται με κάποιες βαλβίδες εξαγωγή μεταχείου που θα καίγεται χοντρικά. Αυτή είναι. Δηλαδή, αυτή είναι η λύση ενός έτους, άντε 1,5 το πολύ. Δηλαδή, συνδυάζεται μόνο με τη λύση τέρνα. Αν η λύση τέρνα δεν προχωρήσει, αυτό δεν έχει μέλλον. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν έχει προοπτική να λυθεί έτσι όπως πάει. Η τέρνα, σήμερα μάθαμε ότι στην τέρνα όλες οι προσφυγές που έχουν γίνει θα εκτιμαστούν μετά τις 4 ενδεκάτου, μετά τον Νοέμβριο. Δηλαδή μέχρι τις 4 ενδεκάτου παγώνουν τα πάντα και από τις 4 ενδεκάτου μετά θα εκτιμαστούν οι ενστάσεις που έχουν γίνει για την τέρνα στην Παλιόπολη. Από την άλλη μεριά, το σχέδιο Τακούλη, το οποίο είναι γνωστό, ας πούμε, ότι τέλος πάντων μέσω ζητείται τα προβλήματα που έχει κτλ. Το σχέδιο αυτό του Τακούλη προβλέπει, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, πάντως εκκρεμεί, έχει περάσει από το ελληνικό συνέδριο και εκκρεμεί στο Συμβούλιο Επικρατείας στο 5ο τμήμα. Επομένως δεν έχει πει καμία υπογραφή, ούτε ξέρουμε τι θα γίνει. Πιθανόν να μην υπάρχουν και λεφτά, δεν ξέρουμε. Άρα δηλαδή και το σχέδιο επίλυσης στο διαχρονικό δεν φαίνεται ότι θα λειτουργήσει. Επομένως το θέμα που εκτός από το θέμα το άμεσο που έχει σχέση με την αναπόθεση των απορριμμάτων εδώ που επιμονεί κινδύνους πυρκαγιάς κυρίως πυρκαγιών και υγείας. Υγεία έτσι λίγο πολύ υπάρχει παντού, αλλά σε ένα πιο απομακρυσμένο σημείο, σε μια αγροτική περιοχή και μια παράνομη αναπόθεση, λέω εγώ, μπορεί να μην ήταν τόσο επικίνδυνη όσο. Γιατί έτσι τελειώς, μην ψάχνουμε ότι θα βρεθεί νόμιμη διέξοδος προσωρινή αυτή τη στιγμή. Όποια διέξοδος για τα σκουπίδια αλλού δεν πρόκειται να πάνε. Και να πάνε θα ήθελαν πιο κοστό. Επομένως, ώστε να λυθεί το θέμα, η διέξοδος κατά τη γνώμη μου θα είναι ούτως ή άλλως παράνομη. Δεν πρόκειται να βρουν νόμιμη. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δεν πρόκειται να βρεθεί τρόπος να φεύγουν τα σκουπίδια από εδώ και να πηγαίνουν κάπου αλλού ή να διανυδείς ή να τα διαχειρίζεται κάποιος άλλος, όπως έκανε η Χιλή ή όπως είπαμε θα κάνει πολλά. Επομένως το θέμα είναι δικό μας και εδώ πιθανότατα θα λυθεί με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε κόστος. Άρα εκείνο κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει είναι να αλλάξει νομοθετικά και γίνεται και να πιέσουν και τους αντιπολίτες και γίνεται από ό,τι έχουν πληροφορηθεί να αλλάξει το εθνικό σχέδιο διαχείρισης, να αλλάξει το τοπικό πέστα και οι Δήμοι με νέα ευελιξία να μπορούν να προσανατολιστούν στη διαχείριση των δικών τους απορριμμάτων προς την κατεύθυνση αναπτυξής διαχείρισης με μια χιλή. Από τη χωματερή αυτή σε απόσταση λιγότερη από 400 μέτρα. Σε απόσταση μετρημένη, λιγότερο είναι από 400 μέτρα. Εάν υπάρχει κάποια τρύπα, εκεί και σμίξουνε με τα απόβλητα από εκεί, θα υπάρξει πρόβλημα υγείας σε όλη την τρύπα.